Γεια σας παιδιά, RuaMat εδώ, στο παιχνίδι θεριστήρι. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε το αεροπλανοφόρο Saipan. Με λίγη προπόνηση μπορεί να χτυπήσει με όλες τις τορπίλες. Ποτέ δεν στέλνουμε τα fighter μας μαζί, αλλά το ένα πίσω από το άλλο. Για τους πολύ αρχάριους, στείλτε το ένα squad να παγιδεύσει τα εχθρικά και με το άλλο από πίσω κάντε strafe. Και για τους πιο εμπειρούς παίκτες, στείλτε το πρώτο squad να παγιδεύσει τα εχθρικά και με το δεύτερο squad κάντε strafe. Λίγο πριν εμπλακεί το δεύτερο squad, κάντε strafe με το πρώτο squad για να γλιτώσετε το strafe σας. Ας δούμε λίγα από τα χαρακτηριστικά του αεροπλανοφόρου. Μπορείτε να το παίξετε με δύο τρόπους, είτε με 3 fighter και ένα bomber squad, είτε με 2 fighters και 2 torpedo squads. Έχει 44.600 health points, τα οποία είναι αρκετά για το tier του. Τα fighters squad του Saipan έχουν από 3 αεροπλάνα. Με τον καπετάνιο μπορούμε να έχουμε από 4. Επίσης τα torpedo bombers έχουν και αυτά από 3 αεροπλάνα. Όλα τα αεροπλανάκια του Saipan είναι tier 9. Εδώ βλέπουμε τα upgrades που μπορεί να πάρει το πλοίο. Όπως βλέπετε έχω παίξει με το πλοίο, αλλά όχι τόσο ώστε να πούμε ότι το έχω λιώσει και είμαι πολύ έμπειρος με το πλοίο. Έχει καλό concealment στα 10 χιλιόμετρα μαζί με το καπετάνιο. Το πλοίο μου αρέσει εμφανισιακά, έχει πολύ ωραίο camouflage, είναι και μικρούλι. Πάμε να το δούμε σε μία μάχη λοιπόν. Στο τέλος του βίντεο θα σας δείξω και πως έχω τον καπετάνιο, τα skills του. Στα σημεία που δεν γίνεται τίποτα θα το προχωράω στο γρήγορο για να μην βαρεθείτε. Το Saipan έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από ότι μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, έχει αεροπλανάκια tier 9 που έχουν παραπάνω ζωή, αντέχουν περισσότερο, τρέχουν πολύ γρήγορα και κάνουν παραπάνω ζημιά. Το πλοίο είναι, όπως είχα πει και πριν, μικρό, έχει καλό concealment και μπορείτε να το κρύψετε εύκολα στο χάρτη, είναι και αυτό ένα θετικό. Τρέχει σχετικά αρκετά γρήγορα με 33 κόμβους αν χρειαστεί. Να ας πούμε εδώ την πάτησε ο εχθρός, του στέλνω πρώτα το ένα squad να παγιδεύσει τα αεροπλανάκια του και με το άλλο μου squad θα του κάνω strafe και λίγο πριν φτάσει το strafe μου πάνω στα αεροπλανάκια μου θα κάνω strafe και με το πρώτο squad να αποφύγω την εμπλοκή. Τα μειονεκτήματα θα βάλω ότι έχει λίγα squad και μικρά, δηλαδή λίγα αεροπλανάκια στο κάθε squad. Αυτό όμως επειδή τα αεροπλάνα του είναι tier 9 όπως είπα και πριν. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά μειονεκτήματα θεωρώ μόνο. Ένα σε παρένθεση μειονέκτημα είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε ο παίκτης να μάθει να κάνει strafe τα αεροπλάνα και να ρίχνει τις τορπίλες του σωστά. Αυτός βέβαια είναι και ο λόγος που θεωρώ το Saipan μια πάρα πολύ καλή επιλογή για να κάνει κάποιος εξάσκηση με τα αεροπλανοφόρα και να μάθει να προπονηθεί στα strafes, στις τορπίλες, στο να αποφεύγει, να κάνει κόλπα, συνδυασμούς, γιατί είναι ευέλικτο και τρέχουν πολύ τα αεροπλανάκια του και αυτό θα βοηθήσει σίγουρα και με τα υπόλοιπα αεροπλάνα που φορά του παιχνιδιού. Αυτός είναι και ένας λόγος που για μένα το πλοίο αξίζει την αγορά, πέραν του ότι αν σας αρέσει και κάθεστε να το παίζετε θα φαρμάρετε σίγουρα extra credits γιατί είναι premium πλοίο. Αν συνηθίζετε το πλοίο και τον τρόπο που παίζετε, θεωρώ ότι είναι πολύ διασκεδαστικό. Αν γίνεται καλή, θεωρώ ότι όλους τους εχθρούς θα τους λιώνετε, γιατί έχετε μεγαλύτερο tier αεροπλάνα. Αν χρησιμοποιήσετε τα πλεονεκτήματα του πλοίου, νομίζω ότι είναι εύκολο να ανεβάσετε και το win rate σας. Εγώ σχεδόν πάντα με το Saipan στέλνω ένα fighter μπροστά και ένα από πίσω για να παγιδεύω τα εχθρικά και να κάνω strafes, και τα torpedo bomber τα στέλνω πάντα μαζί, τα βάζω κολλητά μαζί για να ρίχνω όλες τις τορπίδες μόνο μιας. Με βοηθάει αυτό γιατί έχει λίγα squad και μικρά, αυτός είναι ο λόγος κυρίως. Αλλιώς σε άλλα αεροπλανοφόρα όπως τα ιαπωνικά που έχουν 3-4 torpedo squads, τα στέλνω είτε διάδες είτε μία τριάδα και ένα άλλο να χτυπήσει πλάγια με τις τορπίλες για να πετυχαίνω σίγουρα. Εάν δεν ξέρετε να κάνετε strafe και δεν θέλετε καν να μάθετε πως γίνεται το strafe, τότε το Saipan δεν κάνει για σας. Καλύτερα να παίρνατε το Kaga, το ιαπωνικό, το οποίο στέλνει από μόνο του τις τορπίλες κάπως περίεργα. Αλλά γενικά συνιστώ να μάθετε να κάνετε strafe αν θέλετε να παίζετε αεροπλανοφόρα, αλλιώς όχι. Εδώ δεν με αφήνει να τον τορπιλήσω, οπότε θα πρέπει να περιμένω να επιστρέψουν τα δικά μου fighter. Εδώ θα κάνω απλά ένα κυκλάκι έτσι μέχρι να έρθουν τα fighter μου. Θα τον αφήσω έτσι αυτόν να με βλέπει και να έχει εδώ τα δικά του για να του τα ξαναφάω. Βλέπουμε έχει 3 fighter αυτός εδώ, θα τον αφήσω έτσι, βασικά θα τον δελεάσω με τα torpedo bombers μου, θα νομίζω ότι μπορεί να μου τα φάει και μετά θα τον παγιδεύσω με τα fighters μου. Με strafe πετυχαίνουμε πολύ εύκολα και με αρκετές τορπίλες, αν όχι με όλες. Κάπου εδώ λογικά ο αντίπαλος θα αρχίσει να βρίζει και να κράζει ότι το Saipan είναι OP και τα λοιπά και από εδώ από εκεί. Δεν φταίει το Saipan που είναι OP, φταίει ότι τσιμπάει στο δόλωμα, ότι δεν ξέρει εκείνος να κάνει καλά strafes, τα στέλνει όλα τα αεροπλανάκια του μαζί. Λογικά είναι και αρχάριος παίκτης, δεν ξέρει πως να παίζει καλά αεροπλανοφόρο, μάλλον είναι και λίγο άτυχος που του έτυχα εχθρός. Ένα άλλο θετικό που έχει το Saipan είναι ότι τα fighters του έχουν μεγάλες αποθήκες πυρομαχικών, κρατάει δηλαδή αρκετά. Λογικά τώρα το πλοίο του θα κάνει πουλπουλήθρες. Εντάξει, δεν πειράζει που δεν πήραμε το kill, θα πάρουμε τη μάχη όμως. Στο τέλος του βίντεο είπα θα σας δείξω και πως έχω βάλει τα skills μου στον καπιτάνιο. Εντάξει, είναι απίστευτο, έφαγε μια τορπίλη και έπαθε detonation. Συμβαίνουν και αυτά, με μια τορπίλη 30 κάτι χιλιάδες damage. Ήταν ωραίο. Εδώ θα το πάω λίγο στο γρήγορο γιατί δεν έχει κάτι να κάνω. Πρέπει να στείλω και τα fighter πίσω να γεμίσουν πυρομαχικά και περιμένω να έρθουν και τα torpedo bombers. Έτσι κι αλλιώς οι εχθροί είναι σποταρισμένοι. Αυτός εδώ που δεν έχει πολύ ζωή θα του ρίξω μόνο με το ένα squad torpedo bombers να ψοφήσει και με το άλλο squad θα βαρέσω λογικά το αεροπλανοφόρο. Πάνε τις ρίξω καλά τις τορπίλες και δεν χάσω άλλο αεροπλανάκι. Θα τον στείλω και αυτόν για καβουροπάτι. Και τώρα που έχει μείνει μόνο του το Destroyer, θα στείλω τα Fighters εκεί να το κρατάνε σποταρισμένο μέχρι να το σκοτώσουν και να κερδίσουν τη μάχη. Νομίζω ότι η μάχη πήγε αρκετά καλά με 62 αεροπλανάκια και 16 τορπίλες. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς έχω βάλει τα skills στον καπιτάνιο μου. Λοιπόν, στο πρώτο βάζω αυτό εδώ που δίνει παραπάνω ζωή στα αεροπλανάκια και πηγαίνουν λίγο πιο γρήγορα από τα αεροπλανοφόρο. Στο δεύτερο έχω βάλει αυτό για να πηγαίνουν λίγο πιο γρήγορα οι τορπίλες και το range δεν μας νοιάζει. Στο τρίτο να πηγαίνουν πιο γρήγορα τα torpedo bombers και σε αυτό εδώ πέρα ένα extra fighter να έχουν τα squads μου. Έχω βάλει concealment expert γιατί δίνει 16% detectability στο aircraft carrier, το οποίο είναι πολύ και χρειάζεται, και μάλλον με τα υπόλοιπα ποντάκια θα βάλω manual fire control για τα anti-air. Αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και να σας βοήθησε. Πιστεύω ότι το Saipan αξίζει τα λεφτά του. Όσοι θέλετε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, αυτό θα με βοηθήσει και εμένα να κάνω και πιο συχνά βίντεο, και τα λέμε την επόμενη φορά.